Κυρίες και κύριοι, έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε καταρχήν ότι λόγω του γεγονότος ότι ο κ. Κουτελάκης που έχει υπογράψει στην ημερήσια είχε μια ιδιαίτερα έκτακτη υποχρέωση, δεν μπορεί να παραστήσει με μια συνεδρίαση. Και στη συνεδρίαση θα προεδρέψω εγώ. Κύριε Βάκη, ναι, έχουμε Αφέντη Μαρία, Γιατζίνης Παναγιώτης, Δελιγιάννη Παναγουάρκα, Δημάκη Συνόλης, Διακοπάκη Μαρίνα, Τσακίρης Παναγιώτης, Κασιμέρη Θεοδόρα, Κασίμη Ελένη, Καστόρης Θεόδωρος, Κουτεθέα Κατερίνη, Κρικρής Γιώργος, Μαζαράκης Φώτιος, Μαμόλη Εκατερίνη, Μπίσαλος Δημήτριος, Νάνου Δήμητρα, Νεφελούδης Ανδρέας, Πάγκαλης Ανδρέας, Κούλιος Κωνσταντίνος, Σουρβίνος Άγγελος, Στέφος Νικόλος, Συρίφος Πολύδωρος, Τσιάφης Παναγιώτης, Σουράκιος Κωνσταντίνος, Φωτεινοπούλου Φωτεινή, και Χατζατουριά Πνευάγγελος. Και Μάτζου Αφροδίτη. Μάτζου. Μάτζου Αφροδίτη. Τεχραγούλης Ιωάννης. Δεν υπάρχει σταυρός. Μάτζου. Μάτζου Αφροδίτη. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Αστάθει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας είναι η αποδοχή της παρέτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και δεύτερη φάση εκλογή νέου Προέδρου. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας διαβάσω την επιστολή παρέτηση του απερχόμενου Προέδρου του κ. Γαρούμπα. Κύριε Γαρούμπα, κύριε Δημαρχή, συγγνώμη. Από όλοι εκμεταλλευμένους και έκπληκτος από το περιεχόμενο της από τις 2/8/2013 αναφοράς της αγωγής λογίστριας που έλεγε τις δραστηριότητες των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου για τη χρήση του 2012, είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω την παρέτησή μου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Νέας Μύθης για προσωπικούς λόγους. Παρακαλώ για την άμεση αποδοχή της, ούτως ώστε αφενός να διευκολυνθούν οι προσεχώς επιβαλλόμενες διαδικασίες της Δημοτικής Αρχής για να διευκολυνθεί πλήρως απερίσπαστα και η έτσι και αλλιώς αυτή οδυνηρή απόφαση και υπόθεση, αφετέρου δε, εγώ να μπορέσω να σταθώ στο πλευρό της δοκιμαζόμενης οικογένειάς μου με όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι πεπισμένος και ελπίζω να αποδειχθεί το γεγονός ότι το περιεχόμενο της αναφοράς δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, δεν θα σταματήσω στο μέτρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων μου να προσφέρω στα κοινά, όπως επί δεκαετίες αφιλοκερδώς έπραξα από άλλα μαγειρίζια προσωρινά. Δεν παραβλέπω, παρά τη συμβουλή μου, να ευχαριστήσω εσάς, τους συναδέλφους και συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και τους εργαζομένους του Δήμου, για την άψογη και μέχρι τώρα και μέχρι σήμερα συνεργασία μας. Αυτή είναι η επιστολή παρέτησης κύριες και κύριοι δημοτικοί συμβούλοι, την οποία έχει κάνει ήδη αποδεκτή ο κύριος Δήμαρχος και στο σημερινό μας σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να εγκρίνουμε καταρχήν με ονομαστική ψηφοφορία. Κύριε συνάδελφε, καταρχήν θέλω να πω ότι στη θέση του κ. Καρούμπα, τη θέση του κ. Καρούμπα έχει πάρει ο κ. Τσακίρης Παναγιώτης.
είναι ένας παλιός γνώριμος δημοτικός σύμβουλος. Ήρθε βέβαια σε μια άσχημη συγκυρία. Πάση τόσο το καλωσορίζουμε και ελπίζουμε ότι η συνεργασία του αυτονόητου στο εξή, το λίγο αυτό διάστημα που μας έχει μείνει μέχρι τις εκλογές, θα είναι υποδομητική. Απλώς θέλω και εγώ να πω για δύο λόγια για τον Γιώργο Καρουμπά, τον οποίο είναι ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύτηκα και τον εμπιστεύομαι βέβαια. Ένας άνθρωπος που τον τίμησα, πιστεύω όσο περισσότερο από την πλευρά μου γίνεται. Στεναχωρήθηκα για την εξέλιξη. Έκανα όμως δεχτεί την παρέτησή του, γιατί πραγματικά ήθελα να τον προστατεύσω κατά την άποψή μου και πάλι όσο το δυνατόν περισσότερο στη δύσκολη αυτή τη στιγμή που περνάει. Λοιπόν, αυτό ήθελα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσω μια μικρή πολιτική δήλωση που θα να κάνω. Μια τοποθέτηση πάνω σε υπάρξουν το θέμα. Κύριε Στεφό, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Απλώς να πω κάτι ότι το σημερινό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή Πρόεδρου. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συζητήσουμε για οτιδήποτε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνω ότι θα συζητηθεί και πρέπει να συζητηθεί. Έτσι, αυτή τη στιγμή όμως μην επικεντρώσουμε το θέμα στο συγκεκριμένο. Αλλά έτσι έχει πάρει μια στάση πλέον το θέμα. Λέω παράκληση είναι, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, το έχουμε δείξει εξάλλου. Από εκεί και ύστερα λέω παράκληση είναι αν μπορούμε να μείνουμε στο συγκεκριμένο. Κάτι όμως δεν κρύβεται. Από τη στιγμή. Και για του υπόλοιπου. Σύμφωνο, θα έρθει η διαδήμαρχη από τη στιγμή που εσεί προσωπικά έχετε κάνει και πολύ σωστά δήλωση και ενημερώσατε και του δημοσιογράφου και τη Ρία Μίλου από τη Λίδα, στην οποία και εσεί και εγώ είχαμε μια κάποια δήλωση. Θα θεωρούσα ότι τουλάχιστον πολιτικά άποψη, δεν ξέρω αν είναι η λέξη βαριά ή όχι, να μην το συζητήσουμε έστω εν περιλήψη, έστω δεν σαν περιθέλος, να συζητήσουμε εμείς εδώ αυτό το θέμα. Κύριε Στρέφω, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μηνυτήρια αναφορά του Δημάρχου, κ. Σταύρου Τσουλάκη, που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την εκτίμησή μου. Είναι αυτονόητη και δεοντολογικά επιβεβλημένη, αφού μετά τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες των ορκωτών λογιστών, οποιαδήποτε απόφυρα συγκάλυψης ή αδιαφορίας που θα έδειχνε η Δημοτική Αρχή, είμαι βέβαιος ότι θα προκαλούσε ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων από την κοινωνία της Νέας Μύρνης. Ένα κύμα που στο πέρασμά του θα παρέσει όλο το πολιτικό σύστημα της πόλης, χωρίς να ξεχωρίζει ποιος έφταιγε ή δεν έφταιγε, ποιος ήξερε ή δεν ήξερε, ποιος έκανε τα στραβά μάτια ή δεν έκανε. Όμως, και λυπάμαι ειλικρινά που θα το πω, θεωρώ ότι η κίνηση του κ. Δημάρχου είναι υποκριτική και έρχεται πολύ καθυστερημένα μετά το όργιο ατασταλιών που από καιρό έχουμε ως παράταξη καταγγείλει στον χώρο των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας. Όλοι οι παρικούντες στη Νέα Σμύρνη γνώριζαν από καιρό τις αμαρτίες σε εισαγωγικά στο Δημοτικό Κολυμπητήριο, στα Δημοτικά Γυμναστήρια και στα γήπεδα του Δήμου μας, που ελέγχονται από τον πανίσχυρο προστατευόμενο του κ. Δημάρχου, τον κ. Πολύδωρο Συρίου. Εγώ ο ίδιος προσωπικά, όταν κατήγγειλα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο ακριβώς τις μαϊμού αποδείξεις που κόβονται για το γήπεδο 6x6 δίπλα στο Μήλωνα και τον Πανιόνιο, αντιμετωπίστηκα με ειρωνίες και χλεβασμούς, κυρίως από τον κύριο Συρίγο και δευτερευόντουσα και λοιπά που το λέω τον κύριο Δήμαρχο. Τώρα λοιπόν έπιασε η ευαισθησία μας να αντιδράσουν, όταν πλέον ακούνησαν την κορυφή του Δυσόδους Παγόπουλου οι ορκωτοί λογιστές. Το μαχαίρι των αρμόδιων αρχών πρέπει να φτιάξει την υπόθεση και ας ελπίσουμε ότι δεν θα φορτωθούν όλες οι αμαρτίες στις πλάτες της υπαλλήλου του Δημοτικού Κολυμπητηρίου. Παράλληλα, οι ηθικές και οι πολιτικές προς το παρόν ευθύνες των πολιτικών προϊσταμένων της υπαλλήλου που κατηγορείται είναι τεράστιες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ είχαμε την άμεση παρέτηση του κ. Καρούμπα, που θέλω να τονίσω εδώ ότι με την παρέτηση του αυτή τον τιμά. Δεν είδαμε την ίδια ευαισθησία από τον καθήλυνα αρμόδιο τον κύριο Συρίγο. Ακόμα και να δεχτώ ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για αυτή την υπόθεση. Η παρέτησή του ή η απομάκρυνσή του από τον κύριο Δήμαρχο έπρεπε να ήταν άμεση. Οι δικαιολογίες ότι δεν γνώριζε τι γινόταν κάτω από τη μύτη του, επί τόσα χρόνια αποδεικνύει ότι δεν έκανε τουλάχιστον καθόλου καλά τη δουλειά του. Είναι δυνατόν, κύριε Συρίγο, να έχουν έρθει στα αυτιά μου για παράδειγμα. Για παράδειγμα, σας λέω. Και δεν θέλω να μου απαντήσετε. Για παράδειγμα, πληροφορίες ότι συνταξιούχος υπάλληλος
πρώην υπάλληλος του ΟΝΑ μοίρασε μαϊμού αποδείξεις, παράνομες αποδείξεις του ΟΝΑ, ενώ δεν υπήρχε πλέον ως ίδρυμα, ως, με συγχωρείτε, ως οργανισμός, και αυτό το έκανε, κατήχε τα βλοκ και τα μοίρασε μέχρι τον περασμένο Μάρτιο που το πήρε η αρμόδια υπάλληλος, να έχουν φτάσει στα δικά μου αυτιά αυτές οι πληροφορίες και να μην έχουν έρθει στα δικά σας αυτιά. Και τι κάνω. Και μόνο από ευαισθησία και ντροπή θα έπρεπε να είχατε υποβάλει την παρέτησή σας. Και όμως δεν το κάνετε, ίσως ζητάω πολλά. Κύριε Δήμαρχε, η γενναιότητα και το θάρρος των πολιτικών ανδρών επιβεβαιώνεται στα δύσκολα. Και γνωρίστε καλά ότι η γυναίκα του Κέσαρος δεν αρκεί να είναι θυμία, πρέπει και να φαίνεται. Καταλήγοντας, θέλω να υπογραμμίσω με αφορμή φήμες που κυκλοφορούν περί πρόθεσης απορισμένους κύκλους της πλειοψηφίας για συγκάλυψη του σκαντάλου, ότι οποιαδήποτε απόπειρα να κουκουλωθεί η σοβαρή αυτή ιστορία θα μας βρει ως παράταξη δυναμικά απέναντι. Γνωρίστε καλά ότι η παράταξη την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ξέρει να βάζει το δάχτυλο των τύπων των ύλων και δεν γνωρίζει από συμβιβασμούς και παραχάμαρες, ιδιαίτερα σε θέματα αδιαφάνειας, κακοδιαχείρισης και λαϊλασίας του δημοσίου χρήματος. Αρκεί να σας θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα ξεκίνησε η προανάκριση από τον ανακριτή για την υπόθεση του Sporting Philippe και ήρθε μετά από ένα μήνα αυτή η υπόθεση. Αυτό το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο στο Δημοτικό Πολιτικείο. Ταυτόχρονα ζητώ από εσάς, κύριε Δήμαρχε, να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα στο θέμα αυτό και να διαψεύσετε τις φήμες που σας φέρνουν να συμμετέχετε στο άθλιο αυτό παιχνίδι, στο παιχνίδι δηλαδή της συγκάλυψης. Θέλω να πιστεύω ότι οι φήμες αυτές δεν έχουν καμία βάση και προέρχονται τουλάχιστον από τους εσωκομματικούς σας αντιπάλους που δεν σας πολύ αγαπούν και ελπίζω ότι έτσι θα αποδειχθεί ότι έχει το θέμα. Το μαχαίρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των αρμοδίων αρχών, όπως σας είπα, πρέπει να μπει βαθιά στην υπόθεση και η αλήθεια να λάμψει και θα λάψει. Το ζητάει ο κόσμος που στενάζει από την κρίση και τα οικονομικά μέτρα, το απαιτεί η νεοσμενιότητα και η κοινωνία μας, που δεν ανέχεται άλλο να ταυτίσετε η πόλη μας με σκάνδαλα ρεμούλας και διαφοράς. Ως εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε Δημάρχε. Κύριε συνάδελφε, είπα και πριν ότι το θέμα της σημερινής διάταξης δεν είναι το συγκεκριμένο. Όμως δεν θέλω να στερήσω από κανέναν να πει ό,τι έχει να πει για το συγκεκριμένο θέμα. Θα το συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό θα παρακαλούσα και τον κύριο Συρίγο να μην απαντήσει σήμερα στις προβλήσεις. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Θα παρακαλούσα λοιπόν και τον κύριο Συρίγο να μην απαντήσει στις προβλήσεις από όποιες και αν είναι αυτή τη στιγμή. Όχι γιατί θέλω να το θυμώσω, αλλά γιατί δεν θέλω να δώσουμε τη σημερινή έμφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λέει και πάλι έχει αποκλειστικά και μόνο θέμα την εκλογή του Προέδρου. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που οπωσδήποτε θα έχει και ερωτήσεις και θα ξαναέρθει το θέμα, θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσεις για ό,τι κατηγορήσει. Εγώ ένα ήθελα να πω. Ένα λεπτό. Άφησε μου. Αν μπορούμε να τελειώσουμε. Αν μπορούμε να τελειώσουμε. Να μην ακούω να μην απαντήσεις και να έκλεινε το θέμα. Γιατί θα πρέπει να το τραβάτε και να το τραβάτε μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας κλείσετε. Εγώ ένα θέλω να πω. Ότι εμείς, σαν παράταξη, εγώ ενημερώθηκα την Παρασκευή το βράδυ στον πρωτού λογιστικού υπολογιστέ στις 6 ώρα για το τι είχε συμβεί εκεί και είχα μια εικόνα, μου είχαν πει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί, αλλά την πλήρη εικόνα και το ακριβές κείμενο της αναφοράς των ορκωτών λογιστικών για την Παρασκευή στις 6 ώρα. Έφυγα από τις διακοπές μου, γύρισα τη Δευτέρα το πρωί, κάθισα 2 μέρες για να κλείσω τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες που ξεκινήσαμε πιστεύω ότι είναι γνωστές σε όλους, αλλά θέλω να πω για να το ξαναπώ, ας γίνομαι κουραστικός, γιατί βλέπω ότι δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ότι τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή εδώ μπορούσε να συγκαλύψει αυτά που εσείς λέτε. Δεν είχε καμία διάθεση ούτε καμία πρόθεση. Εγώ αμέσως, ενώ μου είχαν κάνει 40 προτάσεις να κάνω ΕΔΕ, να κάνω έτσι, να κάνω αλλιώς κτλ. Ή να προσορκόμαστε, εγώ αμέσως έκανα μια ειδητήρια αναφορά εναντίον της συγκεκριμένης υπαλλήλου. Η οποία λέει και πάλι δεν κατηγορείται. Με έχει παραδεχθεί η ίδια. Τι κατηγορούμε εμείς και εκείνη λέει ότι εγώ δεν το έχω κάνει. Η μόνη διαφοροποίηση που έχει είναι στο ποσό. Εκείνη λέει ότι είναι ένα μικρότερο ποσό. Δεν λέει ότι εγώ δεν τα έχω πάρει. Λέει λοιπόν, δεν τη φορτώνεται τίποτα. Και ξανά σα πω και πάλι. Εμείς κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Εγώ έκανα μηνυτήρια αναφορά εναντίον της συγκεκριμένης υπαλλήλου και κατά παντός υπευθύνου. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε βγει από τη διαδικασία την ανακριτική ότι έχει ευθύνες, θα τις αναλάβουν. Δεν υπάρχει περίπτωση
Δηλαδή δεν υπήρχε ολιγορία σε κάποιο σημείο. Το πρώτο λοιπόν που κάνανε ήταν αυτό. Το δεύτερο που κάνανε είναι ότι την πάραμε σε διαθεσιμότητα άμεσα. Ενώ έπρεπε να καλέσουμε την επιτροπή και αμέσως τη θέσαμε σε διαθεσιμότητα. Και το τρίτο που ήθελα να πω, γιατί το ισχυρίζεστε συνέχεια ότι σας ολιγορήσαμε κάποια στιγμή που μας είπατε για μαϊμού αποδείξεις. Μαϊμού αποδείξεις, κύριε Στέφο, δεν υπάρχουν. Οι αποδείξεις αυτές είναι προσωρινές. Οι αποδείξεις, σε κάθε μία απόδειξη είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και το κάνει να δίνει την πραγματική απόδειξη. Και αυτό λέγεται στους ενδιαφερόμενους. Παίρνεις μία πρόκειρη, πας στο Δήμο και παίρνεις την κανονική. Και αυτό έγινε για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους συντηρητές μας. Γιατί το μηχάνημα το συγκεκριμένο που εκδίδει αυτές τα ύποδε που λένε, αυτές τις αποδείξεις, πρέπει να το χειρίζεται μόνιμος υπάλληλος, που μόνιμος υπάλληλος στα γυμναστεία δυστυχώς δεν έχουμε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα πρέπει να το χειρίζεται κάποιος μόνιμος, αλλά απόγευμα, γιατί οι περισσότεροι δημότες πηγαίνουν το απόγευμα. Έχει λοιπόν τέτοιες δυσκολίες. Βρήκαμε αυτή τη διαδικασία των πρόχειρων αποδείξεων που ο καθένας δικαιούται να πάει να πάρει. Εγώ λοιπόν ο Τζουλάκης που μου δίνουν μια πρόχειρη απόδειξη και ξέρω ότι και το κάνουν πολλοί για να το βάλουν στην εφορία του ή για οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν στο Δήμο και παίρνουν την πραγματική. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα του περάσει από το μυαλό αυτή την απόδειξη να την κόψει? Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πρέπει να είναι ηλίθιος. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο θέλω να παραμείνω. Από εκεί και ύστερα, τώρα, εάν θέλετε το θέμα να το κλείσουμε σήμερα εδώ, δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ λέω, επειδή δεν είναι στην ημερήσια διάταξη το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι σε 10 λεπτά θα είχαμε τελειώσει. Δηλαδή, εάν θέλετε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Να προχωρήσει. Αν θέλετε, να προχωρήσει. Άρα δεν θέλω να ανοίξει θέμα. Να σα απαντήσει και να τελειώσει. Να κλείσουμε το διάλογο τώρα εδώ. Αλλιώ θα τελειώσουμε την εκλογή και τέλειωσε. Προσθέτει ο κύριος Κούπας, λόγω και δύο συμβούλου. Κύριε Πρόεδρο, για σένα θα δώσετε κάποια στιγμή το λόγο. Συγγνώμη, πριν μιλήσω στον κύριο Ψηρήμος, θα κάνω μια ερώτηση για να μου απαντήσει ο κύριο Ψηρήμος στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχο, αν γίνει μια επίσημη καταγγελία ότι κόβεται στην εφορία και στην εισαγγελία, κόβεται πρόχειρες αποδείξεις και πρέπει να πάνε στο Δήμο να χρησιμοποιηθούν, πάμε μέσα. Είναι δυνατόν. Αφήστε να το πει η διαδικασία τώρα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Έχει μπει ο εισαγγελέας. Έχουμε κάνει έτοιμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά και του το κάναμε και γραπτά να έρθει κλιμάκι να ελέγξει. Αφήστε να το πούνε κάποιο πιο ειδική. Αυτή νομίζω ότι δεν θα. Αυτή τη συγκεκριμένη. Και ο εισαγγελέας και το Υπουργείο Οικονομικών δεν νομίζω να μην έχετε εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα βγάλουμε θα είναι εκείνο που πρέπει να βγάλουμε. Και εκείνο θα του. Θα ανοιχτώ μέχρι ένα σημείο της προκλήσης σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με ευγένεια θα με προειδοποιήσω όπως θα προειδοποιήσω εγώ. Όχι, είστε προκλητικότατος κύριος. Προκλητικότατος είστε εσείς που ζητάτε και τα αρέστα. Ζητάτε και τα αρέστα. Και ζητάω και τα αρέστα. Και ο λαός και η κατάσταση. Ναι, καλά. Αφήστε να μιλήσω. Το να με κατηγορείτε, κύριε Στέφο, για πολιτική ανευθυνότητα ή για έλλειψη πολιτικής ειδικής είναι απαράδεκτο, ειδικά εσείς. Τόσα και τόσα γράφονται, αν είναι αλήθεια, δεν θα έπρεπε να μιλάτε. Ένα. Δεύτερο. Να πάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Κάναμε όλες τις ενέργειες που έπρεπε. Προϊστάμενος ελεκτικού μηχανισμού για το σύστημα αυτό των εισπράξεων υπάρχει. Πολιτικός προϊστάμενος είμαι εγώ. Δεν έχω κανένα δικαίωμα βάσει του νόμου να ελέγχω τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά υπήρχε συνεχή ζωή χρημάτων εσόδου στο ταμείο. Αυτό και μόνο για το 2013 μας λέει ότι δεν μπορούσαμε να δημιουργηθούν σοβαρές υπόλοιες ότι υπάρχουν ελλείψεις χρημάτων και ταμιακά ελλείμματα. Αντιδράσαμε αμέσως σε ποιους, στους ορκωτούς ελεγκτές του Δήμου.
τους ελεγκτές που πληρώνει ο Δήμος να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ο Δήμαρχος μαζί με όλους, με όλη την κοινωνία. Διαβάστε λίγο το πρόβλημα. Δεν τη φορά να είστε με ρανομίστε. Τον όλες μας άρχισε η λογαριακή με την αντίποση ότι σας πω. Αφικά μου φωνάζομαι. Και έτσι φωνάζει. Εγώ δεν φωνάζω κανένα λίγο. Δηλώστε λίγο. Αντιλαμβάνομαι τις αίσθηση. Και εσύ φωνάζες παρά το κύριε. Τώρα μετά κυρωνίες και αστιάκια αφήστε τα τώρα. Εντάξει, δεν τελειώνει αυτό το παραμύθι. Που υιοθετείτε το διαδίκτυο υπόπτωστο. Ακούσατε, σας είπα. Επαναλαμβάνω, αν ισχύει. Να εκπορκεί δεν ήμουν ποτέ. Και δεν σας επιτρέπω να μιλάτε κατά τον τρόπο. Αν ισχύει. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Αν ισχύει, επαναλαμβάνω. Άντε, μπράβο. Λέω, αν ισχύει. Και εγώ δούλευα, κύριε. Καταλάβατε. Καταλάβατε, σας λέω. Αυτό που σας λέω εγώ! Εντάξει, άντε, μπράβο! Ωραία! Με λίγο κύριε Συλλήγος. Λοιπόν, σας παρακαλώ για πρόσφατα, να ολοκληρώσω τη σχέση. Λοιπόν, οι ενέργειες ήταν άμεσες και με πολιτική υπευθυνότητα. Και πολιτική υπευθυνότητα δείχνεις όταν θέλεις να ελεγχθείς. Και το ζητάς ο ίδιος. Τώρα για την ηθική σας απάντηση, νομίζω. Έτσι δεν νομίζω ότι είστε θέμα πολιτικής ηθικής. Ο κ. Σταυρούλας παρετήθηκε για άλλους λόγους και το τόπισε πολύ καλά και στην επιστολή παρέτησή του. Όσο για τις μαϊμού αποδείξεις, ένα θα σας πω. Το κυριολογοποιητικό στοιχείο αυτή τη στιγμή για όποιον είναι ένοχος και δεν θέλω να ονομάσω κανέναν πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι αυτές οι αποδείξεις οι οποίες χρησιμοποιούνταν για να πάνε από πού τα διπλότητα. Δεν υπάρχει καμιά μαϊμού απόδειξη. Για τον κύριο δε που επικαλείστε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέτε. Από τον Ιανουάριο του 2012 έχει φύγει με σύνταξη ο άνθρωπος. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τι είπε κάποιο κύριο συνταξιού. Λοιπόν, αυτά προς τη στιγμή. Κύριε Κούπα, έχετε... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί για το θέμα που άνοιξε. Ποιος Κούπας και εφελός. Και κυρία Νάν. Συγγνώμη που βοηθάω την διαδικασία. Καλά κάνεις θέμα και πρέπει να υποδοσείς. Έχεις τη διαθέτηση και πρόεδρος, έχεις διαθέτηση από σου. Όχι λίγο από όλα. Έχεις περάσει από όλα τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε. Για τη φράση με την οποία θα ξεκινήσω, ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να αφιερωθώ αν την ρωτήσω. Αλλά αυτή η ιστορία με την εποχή Πρόεδρο στο Δήμο Νέας Μύρνης, στο δεύτερο μισό της θητείας σας, έχει καταντήσει ένα θέατρο σκιών, και τίποτε περισσότερο. Εκλέξατε έναν πρόεδρο στην αρχή, ο οποίος επικαλέστηκε κάποιους λόγους, δηλαδή μια και δεν μας βγαίνει σύνταξη και δεν μπορούμε να πάρουμε κι άλλο μισθό, ας πούμε, από πρόεδρο. Τα λες εσύ. Επιτρέψτε μου να λέω ό,τι θέλω. Είπαμε αυτό το πράγμα ποτέ. Και εσείς θα με αντιπρούσετε. Για όλο το πιστεύω. Αυτό είπατε, κύριε, γιατί είπατε. Ακολούθως επανήλθαμε στον παλιό και δοκιμασμένο πρόεδρο και τώρα υπό το βάρος κάποιων γεγονότων καλούμεθα να δεχθούμε την παρέτηση του πρόεδρου και να προβούμε σε εκλογή νέο πρόεδρο. Καταρχήν είμαστε ξεκάθαροι. Μπορείτε να ορίσετε πρόεδρο μέχρι και τον κυπουρό σας, κύριε Δημάρχε, μέχρι και τον οδηγό σας, όποιον θέλετε. Όποιον θέλετε, αρκεί να είναι δημοτικός σύμβουλος. Αυτό και δεν απαγορεύεται και σύνομο είναι και εμείς οφείλουμε ως σώμα να το δεχθούμε εφόσον εκλεγεί. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Καταρχήν, πιέσατε τον Καρούβα, τον κύριο Καρούβα, να παραιτηθεί από πρόεδρος. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να επιδείξει και το είπα μια μέρα που τον συνάντησα, την περασμένη Πέμπτη, τον συνάντησα στην Εθνική Τράπεζα. Και του είπα επί λέξη, ότι δεν υπήρχε κανένα λόγο για την άποψη δική μου να παραιτηθεί. Και δεν υπήρχε λόγο να παραιτηθεί. Διότι
οτιδήποτε και να συνέβη, που αυτό που συνέβη θα το βρουν κάποια όργανα, θα επανέλθουν εκεί. Δεν μπορεί να είναι ευθεία βολή για σένα, δεδομένου ότι στο αξιακό πολιτικό μας σύστημα δεν ισχύει ποτέ και σε καμία περίπτωση ούτε η οικογενειακή ευθύνη, ούτε η συλλογική ευθύνη. Και θα έπρεπε να είναι μέσα εδώ ο κύριος Χαρούπας για να πει και την άποψή του ενδεχομένως σε κάποια σχόλια που μπορεί να κάνει. Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να παραιτηθεί ο πρόεδρος. Θα μπορούσε να είναι πρόεδρος. Ή στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσε να είναι απλός δημοτικός σύμβουλος. Τον εξαναγκάσατε σε παραίτηση. Για ποιους λόγους δεν ξέρω εσείς, δική σας υπόθεση. Δεύτερο, η ουσία του θέματος κύριε. Προκύπτει ένα μείζον θέμα όσον αφορά τη διαχείριση. Για το κύριε Δήμαρχε, ακούσαμε προσεκτικά. Να κάνουμε ένα παραλληλισμό. Αν έχω αντιληφθεί καλά με το θέμα που προέκυψε, λειτουργούσε ένα υποταμείο στο συνολικό ταμείο σαν παράρτημα του ταμείου του Δήμου. Εσείς έχετε διοικήσει περίπτωση, έχετε διοικήσει ένα φροντιστήριο επιτυχώς πολλά χρόνια. Όταν λοιπόν είχατε το φροντιστήριο, μπορούσε να εισπράττει ο οποιοδήποτε διερχόμενος καθηγητής τα δίδακτρα των παιδιών και των γονιών που έρχονταν να δώσουν οι γονείς και τα παιδιά. Και έχετε τρία χρόνια δήμαρχος και αυτό το υποταμείο δεν σκεφτήκατε να το καταργήσετε. Ένας άνθρωπος, ένα πρέπει να είναι το Ταμείο του Δήμου και το γνωρίζετε καλά κύριε Δήμαρχε. Και όμως το ανέχεστε επί τρία χρόνια. Οι παρενέργειες φαίνονται σήμερα. Σήμερα. Και σας έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου από πολύ καιρό πριν ότι και όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες και όχι μόνο, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, κυκλοφορούν κάποια χαρτάκια επίσημα, ανεπίσημα, τα χαρακτήρισε μαϊμού αποδείξης ο κύριος συνάδελφος και του δίνεται κάθε δικαίωμα να το χαρακτηρίσει. Εσείς λέτε ότι δεν είναι μαϊμού αποδείξης, είναι κάποιες πρόχειρες που θα υποθούν μετά και κάποια άλλα παραμύθια. Παραμύθια είναι. Τι θα πούν όλα αυτά κύριοι. Δεύτερο κύριε Δήμαρχε. Θέλω να παραδεχτείτε, μάλλον πρέπει να παραδεχτείτε, δεν θα το παραδεχτείτε ποτέ και καλώς θα κάνετε γιατί υπάρχει σύστημα. Ήσασταν 12 χρόνια υπεύθυνος παιδείας. 12 χρόνια μας φέρνατε με εισήγηση δική σας, φέρνατε τους απολογισμούς, φέρνατε τους απολογισμούς των σχολικών επιτροπών που ήταν 20-22 όπως σας είπα και απεδείχθη μετά από κάποια χρόνια ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις υπήρχε κατάχρηση και παρεπέμψαν άνθρωποι δημοσίου χρήματος σε δύο από αυτές τις επιτροπές. Και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια ψηφίσαμε καλή την πίστη. Γιατί το εισηγήσετε εσείς που υποτίθεται είχατε κάνει κάποιον έλεγχο. Απεδείχθη ότι δεν ποτέ δεν είχατε κάνει κάποιον έλεγχο επί της ουσίας. Ούτε εσύ δεν είχατε κάνει έλεγχο επί της ουσίας. Α, μπράβο. Ούτε εγώ δεν κάνει έλεγχο με την ψήφο. Εσύ όμως που είσαι υπεύθυνος παιδείας τόσα χρόνια δεν κοκκινήσεις. Να μην κοκκινήσεις, έχεις το δικαίωμα να μην κοκκινήσεις, δήμαρχος, δεν μπορείς να κοκκινήσεις. Να κοκκινήσεις, πρέπει να γίνεις σαν πατζάρι από εκεί που πέρασες και τι έχεις στερώσει στο Δήμο. Να μιλάς και εσύ τώρα, μιλάς τώρα στους τύπου κρεμασμένου για σκηνή. Σε μένα πάρα τρία δις, ποιος στο Δήμο εδώ πέρα, ακόμη ξεπληρώνουμε και σε ένα μας κοκκινήλες εσύ. Τι ξεπληρώνετε, τι ξεπληρώνετε. Άσε τώρα. Άστα αυτά που ξέρεις τώρα. Εγώ να ξέρω, δεν τα ξέρω, εγώ τα ξέρω. Τι ξεπληρώνετε που είχες τόσα χρόνια και κλέβανε το ταμείο στις σχολικές επιτροπές και δεν είχες κάνει έναν έλεγχο μια φορά. Και ερχόμαστε σήμερα και σήμερα δεν έχεις κάνει έναν έλεγχο. Και λέτε και εδώ πήγε φίλος Συλλήγος ότι πήγατε κύριοι στον εισαγγελέα. Μα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά, να πάτε στον εισαγγελέα, παραδείξτε μου πόδι στον εισαγγελέα να δει. Να διερευνηθεί το θέμα σε βάθος και να παραπέμψετε στον εισαγγελέα και στο Υπουργείο Εσωτερικών, στους οικονομικούς επιθεωρητές, όλες τις χρήσεις αυτές να ελέγξουν τα πάντα σε βάθος. Σε όλους τους οργανισμούς που είχε κατά καιρούς ο Δήμος, σε όλα τα νομικά πρόσωπα, αλλά και στον Δήμο. Δεν έχετε κανένα λόγο, κύριε Δήμαρχε, εσείς, ο Σταύρος Τζουλάκης, να φορτωθεί το οτιδήποτε, είτε από αφετηρία, είτε από οτιδήποτε άλλο, όλων αυτών που διαχειρίστηκαν χρήμα όλα αυτά τα χρόνια.
Θα έπρεπε να το έχετε κάνει και να είναι από τα πρώτα μηνύματά σας. Δεν το κάνατε και φτάσατε εδώ. Αυτό είναι όνειδος, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, είναι όνειδος. Και πάμε και στην ουσία. Πιστεύει κανείς εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να εξαφανίσει μέσα σε διάστημα 10 μηνών από ένα υποταμείο με χαρτάκια των 5 και 10 ευρώ 80 και 100 χιλιάδες ευρώ. Αυτό το αναλογίστε κύριοι, το συλλογίζεστε. Και να πάμε και παρακάτω. Έχετε την αίσθηση ότι δεν έχετε καμία πολιτική ευθύνη. Κύριε Σύντο, με συγχωρείς. Έχεις πλήρη πολιτική ευθύνη. Πλήρη πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Τι να κάνω, θα δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Τι έκανε μέχρι τώρα. Αν το είχε κάνει αυτό που έπρεπε, δεν θα είχε την πολιτική ευθύνη σήμερα. Δεν θα χάσει και σήμερα αυτά τα πράγματα. Και δεν την έχετε μόνο εσείς. Την έχει μια και υπήρχε αντιδήμαρχος οικονομικών και ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Και την έχει πολύ περισσότερο ο δήμαρχος, πολύ περισσότερο όνομα ο δήμαρχος. Και εμείς σας καταφέρετε. Τα υπόλοιπα που λέτε είναι εκ του περισσού κύριε. Και πάμε παρακάτω. Πρώτον δεν έπρεπε να αναγκάσετε τον Καρούμπα σε παρέτηση. Άρα δεν έπρεπε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πηγαίνουμε σήμερα. Ναι, το είπα. Και το ξαναλέτε. Να το καταλάβουμε. Εσείς καταλάβετε τον ανάγκασε κανείς σε παρέτηση. Αν αυτό το λέει, δεν είναι ένα ψέμα. Όχι, δεν το λέει, δεν είπα εγώ ότι το λέει. Ποιο τον ανάγκασε παρέτηση. Δεν διάβασε την ιστορία μαζί του. Κανένα δεν του είπε να παρατηθεί. Να το πω αλλιώ. Γιατί δεν τον αποτρέψατε τη μάχη. Δεν τον αποτρέψατε. Αφού ήθελε να παρατηθεί, δεν τον αποτρέψατε. Γιατί να παρατηθεί. Κατά την άποψή μου. Αν σε κυροφορήσω, θα δικάσει την ιστορία. Κατά την άποψή μου, καλά έκανε και παρατήθηκε. Διότι εδώ μέσα, αν ήταν κάποιο από αυτού, αν ήταν ο Καρούμπα, θα τον είχατε τίποτα, δεν ξέρω τι κάνει. Κάθε φορά θα παίρνει για 10 κεφαλικά. Καθόλου δεν θα παίρνει. Και καλά έκανε και παρατήθηκε. Κατά την άποψή μου. Δεν τον πίεσε εγώ να παρατηθεί. Κακώς έκανε και παρατήθηκε. Α, πες του παππού μου, του τώρα εσένα. Εγώ παρατήθηκα. Εσύ τον παρέτησε. Ή έπρεπε να επιμείνεις να μην παρατηθεί. Αυτό δεν το ξέρεις και να σου πω εγώ τι έκανα. Α, εντάξει. Και δώσαστε σήμερα να μας ζητήσετε εκλογή. Εκλογή νέου προέδρου. Καταρχήν εμείς είναι ξεκάθαρο ότι δεν αποδεχόμεθα την παρέτηση του Δημάρχου και δεν, του Πρόεδρου. Και δεν την αποδεχόμεθα, γιατί αν την αποδεχτούμε, είναι σαν να δεχόμαστε την οικογενειακή ευθύνη. Κατηγορεί κανείς τον Καρούμπα για κάτι. Από εκεί και πέρα η υπόλοιπη διαδικασία, κύριε, είναι εκ του περισσού. Κάποια στιγμή θα δει και η έκθεση των ορκωτών μισθών, α, και κάτι άλλο. Εδώ τίθεται και θέμα για την αξιοπιστία της εταιρείας που τόσα χρόνια έρχονται ως ορκωτοί λογιστές και βεβαιώνουν τους ισολογισμούς. Εφόσον κανείς δεν μπορεί να δεχθεί ότι το ποσό αυτό έλειψε από το Δήμο σε διάστημα 10 μηνών, αυτό θα τον βάλει ως ισολογισμό. Θα γίνει ισολογισμός. Σωστό. Αν ισολογισμός που δεν είναι πώς έγινε, όχι ισολογισμός. Ένας απολογισμός για την πλήση του παρακαλώ. Τα ερωτήματα που προσθέτει το κύριε είναι πάρα πολλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και φέρετε το πιστοκαμείο σας, είσαστε πρόκειτοι και είσαστε κελάρι. Αν χειρίζεστε δικά σας χρήματα, να είσαστε κελάρι. Εδώ δεν είναι στα πράγματα. Κύριε Δευτερόδη, το λόγο. Ποιος το μικρόφωνο, θα σας ακούσω μετά. Δεν σε σώζουνε Σταύρο ή έτσι μάχησαν. Δεν σε σώζουνε. Να πω ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας και δεν προσφέρεται ούτε για ένθα κακή, δεν καταπιέσαι κλπ. Ήθελα να μιλήσω γιατί δεν θα αποδεχθώ την παρέτηση του κ. Καρούμπα, θα ήθελα να εξηγήσω γι' αυτό. Θεωρώ ότι κακώς ήρθε το θέμα μόνο της συλλογής του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι δεν είναι ένα απλό θέμα μιας τυπικής ενότητας ιδιωτικού κολλήματος στην παρέτηση του Γιώργου του Καρούμπα. Θέλω να πω ότι είναι σαφές ότι σωστά έπρεξε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος που παρέπει το θέμα στην δικαιοσύνη. Με τρόπο μορφή της και θα στα θεσμικά όρια. Και μέχρι να αποφανθεί αυτή είναι προφανές ότι δεν υπάρχει αδίκη να υποτεθεί την διαπιστωμένη πιστοποιημένη. Ό,τι και να λέει οτιδήποτε κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν θέματα διαχειριστικής ανομαλίας και έτσι μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σε αυτή τη φάση.
Ακριβώς για τον λόγο αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πολιτική ευθύνη και αυτή πρέπει να αξιολογηθεί. Νομίζω ότι παρατήθηκε όλα τους αυτούς για λόγους πολιτικής ευθύνης. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αντιλαμβάνω. Δεν καταλαβαίνω όμως για ποιο λόγο και δεν συμφωνώ με ποιος με την παρέτηση του κ. του Καρούμπα που αφήθηκε βοράει στον λαό των Λεών, εν πάση περιπτώσει, παίρνοντα επάνω του ένα ατυχές γεγονός το οποίο προσβάλλει όλους μας. Δεν θέλουμε ποτέ να αποδειχθεί ότι πραγματικά αφήνεται και θέμα όχι μόνο για τη φυσική ονοματεία αλλά και οτιδήποτε σημαντική δικαιοσύνη, αυτό το λόγο του Δημοτικού Συμβούλου. Με την έννοια ότι λιγότερο ή περισσότερο, πλειοψηφία ή υποψηφία, έχουν και ένα ελεκτικό δικαίωμα απέναντι σε μια σειρά από διαδικασίες διαχείρισης. Τα λέω αυτά και είπα προηγούμενα για την πολιτική ευθύνη, χωρίς να έχω κανένα ενδιαφέρον ή καμία, αν θέλετε, μανία εκδίκησης ή πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμές αυτό το πράγμα. Απλώς επειδή ξέρω, είμαι γνώστης, διαχειρίζομαι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Ιδιωτικού και πάρα πολύ φοροπαράγματα που στην αυτοδιοίκηση, ξέρω πάρα πολύ καλά και συστηματικά ότι όλα τα νομικά πρόσωπα, οι δημοτικές επιχειρήσεις κτλ. Υπόκειται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό έλεγχο. Γιατί κανένας δεν θέλει να αναλάβει πολιτική ευθύνη για μια ενδεχόμενη κακή διαδικασία λειτουργίας, διαχείρισης δικής μου, θα μπορεί να διευθύνω κάθε οργανισμό. Ή να είμαι απλώς οικονομικός διευθυντής. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν μέτρα και τρόποι κανείς για να διασφαλίζεται και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η γυναίκα του Κέσσαρα και είναι και πλέον είναι. Και παράδειγμα αυτό που έκανε ο κ. Σπάνταλη στην Εθνική Συνέχεια, που οποιαδήποτε διαδικασία συγγραφής, τροφίων ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, καθίστε στην τάξη. Δεν το λέω για τον ίδιο τον κ. Παπαδρέα, το λέω γιατί είναι και μια μορφή προστασία, εν πάση περιπτώσει, των πολιτικών προστασμένων από τι διαδικασίε. Ναι. Πολύ ωραία. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν δικλείδες, σωστά, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένας τρόπος διαχείρισης ο οποίος προσπαθεί να απομειώσει οποιαδήποτε προσπάθεια κάτι παππού ανθρώπου να κάνει αυτό που μπορεί να γίνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να συζητήσει, παράλληλα με την εκλογή του νέου Προέδρου, έπρεπε να συζητήσει το θέμα αυτό και στο πολιτικό πεδίο. Εγώ να καταλάβω, χωρίς να έχω τίποτα προσωπικό με κανένα, ότι για λόγους πολιτικής ευθυξίας παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Αυτό θα εξολογηθεί και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Σιλίγο και από τον Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά. Ας παραμείνει ως τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτές τις ευθύνες να αναλαμβάνονται κάθε φορά ως μια παράγνωση στη διαδικασία του ελληνικού, αν θέλετε, καθήκοντος που έχει ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος του κυρίου του ελληνικού προσώπου. Και υπό την έννοια αυτή, εγώ δεν θα ψηφίσω και δεν θα αποδεχτώ την παρέμβαση του κυρίου Καρούμπα και του πέσει κανένα ρόλο, παιδί. Αλλά για λόγους, αν θέλετε, πολιτικής και ηθικής αντιμετώπισης του θέματος από την πλευρά δική μου, όπως εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάρτιν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ευχάριστο που ο Δήμος Νέας Αττικής απασχολεί αρνητικά την επικαιρότητα. Δεν είναι επίσης καθόλου ευχάριστο ότι οι σκιές επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη συλλογική συνείδηση σε σχέση και με την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού και τη διαχείριση του δημοσίου τμήματος. Προσωπικά δεν διακατέχουμε από καμία διάθεση εμβασισμού. Πριν όμως η διερεύνηση των αιτίων και η αναζήτηση των ευθυνών, αν και όπου υπάρχουν, είναι πρώτη στο πολιτικό καθήκον. Η απέτηση για πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας είναι απολύτως δικαιολογημένη και ορθή και γι' αυτό ορθώς παραπέμφθηκε η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Εκτιμώ ότι χρέος της Δημοτικής Αρχής και υποχρέωση προσωπικά του κ. Δημάρχου είναι να διερευνήσει σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου. Τυχόν τέτοιες πρακτικές είναι προβλέψεις όπως αυτές περιγράφονται στην έκθεση από των ελεγκτών και δημοσιογραφικά βγήκαν στην επιφάνεια. Είναι καλό να αποκαλύπτονται από μηχανισμούς, από εσωτερικούς μηχανισμούς ή μηχανισμούς αυτοελέγχου των ιδίων των υπηρεσιών. Και αν δεν υπάρχουν από το καθήλυνα επόμενο Υπουργείο, ώστε να μην πλήττεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικά αλλά και στις λειτουργίες του Δήμου. Αυτό θα αποτελούσε την καλύτερη εγγύηση για τη διαφάνεια και την αυτοδιοικητική διαχείριση του δημοσίου κρίματος. Κλείνω λέγοντας ότι θεωρώ σκόπιμο ότι κάποια στιγμή εκπρόσωπος της εταιρείας ολοκληρωτών ελεγκτών θα έπρεπε να παρευρεθεί με την πρώτη ευκαιρία και να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να είχε εντοπίσει αυτό που συνέβη. Δεν θα ήθελα να το περιγράψω χωρίς να έχω στοιχεία, χωρίς να έχω λάβει γνώση. Με το ταμιακό έλλειμμα, δεδομένου ότι δεν έχω λάβει γνώση ούτε τη έκθεση των οπτών ελεγκτών, ούτε έχω κάποια άλλη στοιχεία τη δημοκρατία, δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω. Αλλά θεωρώ σκόπο θα έπρεπε να προσέλθει εκπρόσωπο τη εταιρεία οπτών ελεγκτών για να μα παράσχει περισσότερε εξηγήσει. Σα ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι,
για σένα θα πρέπει προχωρήσουμε στην πληροφορία. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι επειδή το θέμα έχει επικεντρωθεί στην παρέμβαση του Γιώργου του Καρουβά, λέω και πάλι ότι εγώ δεν τον πίεσα να παραιτηθεί στο ελάχιστο. Αν βγαίνει και το λέει αυτό, λέει μεγάλο ψέμα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι το λέει. Εκείνος θεώρησε ότι για την οικογένεια, για τη διαδρομή του και για το όνομά του αυτή τη στιγμή, η καλύτερη λύση ήταν η παραίτηση. Δεν σας κρύβω ότι εάν δεν είχε παραιτηθεί, δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν λέω ότι δεν θα του ζητούσα να παραιτηθεί και τα λοιπά, γιατί κατά την άποψή μου, επειδή ξέρω τι σκληροί είμαστε, κατά την άποψή μου κάνει πολύ καλό που έχει παραιτηθεί. Γιατί αν βρισκόταν εδώ, θα παίρνει και ο άνθρωπος 10 κεφαλικά σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι έχω κινήσει όλες τις διαδικασίες που έπρεπε να κινήσω, και τις νομικές και τις ποινικές, ώστε το θέμα να βγει στην επιφάνεια ολόκληρο. Δεν έχουμε την πρόθεση και το δείξαμε από την πρώτη στιγμή να καλύψουμε κανένα. Το υποταμείο θα καταλαβήσετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, εντάξει, το πω. Λοιπόν, δεν έχουμε την πρόθεση, δεν έχουμε τη διάθεση να καλύψουμε κανένα. Έχουμε αποταθεί στη δικαιοσύνη, την οποία πιστεύω ότι έχουμε όλη απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχουμε αποταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτό απαντάω στην κυρία Νάνο. Έχουμε καλέσει κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε τους οικονομικούς ανεκτές επιθεωρητές, οι οποίοι θα κάνουν έλεγχο και θα αποδώσουν τις ευθύνες τους. Τώρα, όσο για τους ορκωτούς, κάποια στιγμή θα έχουμε να περάσουμε τον ισολογισμό που θα είναι και εδώ και θα μπορούν να σας ενημερώσουν για τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν είναι αυτοί όμως οι οποίοι θα καταλογίσουν το ποσό. Εκείνοι που θα καταλογίσουν το ποσό και θα αποδώσουν και ευθύνες είναι το Σώμα Επιθεωρητών, Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στην οποία έχουμε αποταθεί και εγγράφος και τηλεφωνικά πριν προχωρήσουμε εγγράφος για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα ώστε να είναι ακόμα καλύτερα. Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, μας είπα, να έρθουν να ξεκινήσουν το έργο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει από πουθενά ψεγάδι στη διαδικασία. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για κανέναν αυτό. Και για τον πρώτο που δεν είναι ευχάριστο είναι για μένα. Και θέλω να πιστεύω ότι και για εσάς. Γιατί ο Γιώργος ο Καρουβάς ήταν ένας άνθρωπος που όλοι τον αγαπούσαμε, όλοι τον πιστεύαμε, όλοι τον εκτιμούσαμε και δεν θέλαμε στο ελάχιστο να φτάσει αυτό το σημείο. Όμως φτάσαμε. Και όμως φτάσαμε. Λοιπόν. Να προχωρήσουμε τώρα στη διαδικασία ψηφοφορίας, μάλλον στη διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου, που αν θυμόσαστε είναι σε δύο φάσεις. Πρώτα ψηφοφορία είναι σε αποδεκτή παρέτηση. Η διαδικασία λοιπόν της επιλογής νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, να το θυμίσω, έχει την αποδοχή και την έγκριση της παρέτησης του απερχόμενου Προέδρου. Στη συνέχεια, ο κύριος Δήμαρχος θα κάνει την πρόταση τη δική του για την υποψηφιότητα του νέου Προέδρου. Στη συνέχεια, η πλειοψηφία δια ονοματικής ψηφοφορίας θα αποφασίσει αν εγκρίνει αυτή την πρόταση του κ. Δημάρχου και στη συνέχεια το Σώμα θα ατληθεί να ψηφίσει με μυστική ψηφοφορία τον νέο Πρόεδρο. Πάμε λοιπόν στην πρώτη φάση της διαδικασίας που έχει να κάνει με την έγκριση ή μη της αποδοχής παρέτησης του ερχόμενου Πρόεδρου του κ. Καρουβά. Αιγαίο Παγιωγείο ονοματική ψηφοφορία. Καταρχήν, ποιοι είναι και συνάδελφοι, συγγνώμη. Είναι κανένα που είναι αντίθετο, έχουν δηλωθεί. Με την αρνητική ψήφο του κυρίου Σιάτη. Κυρία Νάνου. Κυρία Νάνου. Κυρίου Στέφου, κυρία Σκασιμένη. Κυρίου Δημάρχη. Εγκρίνεται λοιπόν. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Η δεύτερη φάση έχει να κάνει με την πρόταση του κυρίου Δημάρχου για την υποψηφιότητα του νέου Προέδρου. Η πρότασή μας, παιδιά, από την κατάκτηση της υποψηφίας είναι στη θέση του Προέδρου, προτείνω τον Κώστα τον Δούλιο. Για να μην υπάρχει τώρα μυστική μου, μια υπάρχει με μαθήμα. Εάν και υπάρχει πρόταση, υπάρχει αντίθεση από την κατάκτηση της υποψηφίας. Όχι, μην το πιστεύω, γιατί μπορεί να θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ο πλήν άλλο. Λοιπόν, υπάρχει αντίθεση από την κατάκτηση της υποψηφίας. Όχι. Συμφωνέκτες, η κυρία... Να πω συμφωνέκτες, η κύριος Προκρής. Η μικρή. Κύριε Μικρή, κύριε Μάτσο.
Μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για τον πρώτο, για την πρόταση του Τσάρα. Όχι, όχι, καταλήξει. Την ώρα που θα ψηφίσεις. Όχι, δεν έχεις μάλλον να ψηφίσω τώρα. Όλοι σε εκλέγει θα πεις την κουβέντα. Δεν είσαι καλά, δεν είναι την κουβέντα. Δεν είναι την κουβέντα. Δεν είναι την κουβέντα. Γιατί έτσι είναι, ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίζουμε, μετά την ψηφοδέτε, πώς θα γίνει. Κύριε Κούμπα, θα ψηφίσουμε τώρα. Μπορεί να μην ξέρει πώ θα γίνει ο μόνο τη έννοια. Αλλά όχι να τη στιγμή, πριν, Περιμένεις Πέτρο.
Μάγδος, απουσιάζει. Νταρτζέτα Μαρία, απουσιάζει. Ούρτης Πυρίδων, απουσιάζει. Νεφελούδης Ανδρέας, ψήφισε. Τσιάκης Παναγιώτης, Απέγγι Μαρία, ψήφισε. Βρετός Άγγελος, απουσιάζει. Ματής Αλέξιος, απουσιάζει. Στέφος Νικόλαος, ψήφισε. Κατσιμένη Θεοδόρα, ψήφισε. Φραγκούλης Ιωάννης, ψήφισε. Παμπουρέλη Μαρία, απουσιάζει. Gracias.